Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για την ένταξη χιλιάδων υποψήφιων σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Το θέμα της έκθεσης που επέλεξε ομόφωνα η Επιτροπή των Εξεταστών για το φαινόμενο της αποξένωσης του ανθρώπου στην εποχή του διαδικτύου, καθώς και τις επιπτώσεις από την έλλειψη σεβασμού προς το περιβάλλον, χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα προσπελάσιμο από τους υποψήφιους, σαφές, κατανοητό και μέσα στις δυνατότητές τους. Ήταν εύκολα τα θέματα, δεν φάνηκαν δύσκολα. Ελπίζουμε να γράψαμε καλά. Είχες άγχος? Στην αρχή μέχρι να έρθουν τα θέματα, αλλά αφού είδα τα θέματα μετά εντάξει. Δεν άκουσα στην αίθουσα μου κάποια απορία συγκεκριμένη, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Πού θέλεις να περάσεις? Για Αγιοπονία θέλω να περάσω, αλλά τώρα θα δούμε. Πώς τα πήγες? Εντάξει, αρκετά καλά. Εύκολο το θέμα για το περιβάλλον, επιπτώσεις και τρόπους που μπορούμε να το βελτιώσουμε. Εντάξει, εύκολα τα θέματα, ελπίζουμε για το καλύτερο. Οι άλλες οι ασκήσεις ήταν βατές? Εύκολα σχετικά, εντάξει, δεν υπήρχε κάτι το δύσκολο φέτος, μπορώ να πω. Ήταν εύκολα τα πράγματα, αλλά καλά μας πήγανε, δόξα τω Θεώ. Πού θέλεις να περάσεις? Εμπορικό ναυτικό. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 20 Μαΐου με τα μαθήματα γενικής παιδείας, δηλαδή τη βιολογία, φυσική, μαθηματικά στοιχεία στατιστικής και ιστορία.